Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο Αποκαλυπτικό Δελτίο. Τετάρτη είναι σήμερα, 6 Ιουλίου. Βρισκόμαστε εν μέσω καλοκαιριού. Αυτό το οποίο περιμένουμε πλέον, κυρίες και κύριοι, είναι η συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει και το θέμα του εκλογικού νόμου. Αμέσως μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από την Κίνα, θα δούμε την συζήτηση στις επιτροπές, θα δούμε τη συζήτηση στη Βουλή και οδεύουμε ολοταχώς προς την ψήφισή του. Πληροφορίες λένε ότι μέχρι και τις 20 Ιουλίου. Γι' αυτά θα συζητήσουμε σήμερα, περισσότερο τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία βρίσκονται και ενδιαφέρονται. Που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Για παράδειγμα, αυτό το σύριαλ με τον Βαρουφάκη δεν δείχνει να τελειώνει μετά τα όσα μάθαμε και εχθές και τις διαφορετικές προσεγγίσεις από τα μέλη της κυβέρνησης και τον καθηγητή, τον κύριο Γκάλμπρεϊθ, για το τι ακριβώς σκεπτόταν ο κύριος Βαρουφάκης εκείνες τις περίεργες ημέρες του περσινού καλοκαιριού. Έχουμε εδώ κοντά μας και φιλοξενούμε σήμερα τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Γεια σας, καλησπέρα κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Όπως κάθε μέρα, ο Σπύρος Τρίψας, σύμβουλος έκδοσης. Καλησπέρα και στο Σπύρο. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, με το Σπύρο θα ξεκινήσουμε για την εισαγωγή και αμέσως μετά θα μάθουμε τα του εκλογικού νόμου και το τι έχουμε μέχρι σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Έλα, Σπύρο. Μία πολύ γρήγορα δημοσιογραφική προσέγγιση και το ρεπορτάζ της ημέρας. Ο κύριος Πρωθυπουργός γυρίζει με 500 εκατομμύρια σύν από την Κόσκο, γιατί η Κόσκο αποφάσισε ότι θα επενδύσει άλλα 500 εκατομμύρια στον ΟΛΠ. Μία συμφωνία η οποία στο παραπέντε παραλίγο να χαλάσει από τις, με τη γνωστή ιστορία με τον κυρίου Δρίτσα. Φαίνεται λοιπόν ότι πράγματι το ταξίδι στην Κίνα κάτι έβγαλε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το όσο φορά το δημοσιογραφικό. Το υπόλοιπο λοιπόν έχει να κάνει με τον εκλογικό νόμο στα τα δικά μας, τα εσωτερικά, με έναν εκλογικό νόμο το οποίο έτσι όπως τον έχει φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση θέλει, δεν παίρνει κανείς το μπόνους ή το πλαφόν το 30% για να μπει στη Βουλή και ψήφο στα 17. Αυτή είναι η πρώτη, το πρώτο σχέδιο νόμου το οποίο έχει καταθεί στο δημόσιο διάλογο. Και από εκεί έπειτα η Ένωση Κεντρών είναι η μόνη που έχουν τοποθετηθεί για τον πρόεδρο της και ο κύριος πρόεδρος ανοιχτά ότι θα υπερψηφίσει τον νόμο αυτόν. Δεχτήκατε έντονη πολεμική για αυτή την απόφαση σας, κύριε πρόεδρε? Από αυτούς που δεν πιστεύουν στην απλή αναλογική, φαντάζομαι, δέχτηκα. Εμάς είναι αίτημα 100 ετών η απλή αναλογική και είναι μέσα στο πρόγραμμά μας, που μένως είμαστε σύμφωνοι με το πρόγραμμά μας. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να λογοδοτήσει και ο Κουτσούμπας, αν δεν ψηφίσουν, που εγώ ευελπιστώ ότι μπορεί να ψηφίσουν. Να αλλάξουν άποψη, λέτε. Ναι, ευελπιστώ, διότι πώς θα πάει το χέρι τώρα του Κουτσούμπα ή της Φόφης να ψηφίσει 50 έδρες δώρο για τον κύριο Μητσοτάκη. Για να τις δούμε ξεχωριστά αυτές τις δύο περιπτώσεις, γιατί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κουτσούμπας ήταν ο πρώτος ο οποίος έθεσε ανοιχτά τη διαφωνία του με το θέμα της απλής αναλογικής. Ο κύριος Κουτσούμπας δεν καταλαβαίνει το θέμα της ύπαρξης του 3%. Εγώ, την αναγκαιότητα, ακούστε, μάλλον ύπαρξης. Και εγώ ζήτησα από τον κύριο Τσίπρα 6 πράγματα και έκανε τα 2. Ναι. Ζήτησα οι βουλευτές να γίνουν 200. Ζήτησα ο μισθός τους να πάει από 7.000 3.500 των βουλευτών. Ζήτησα να καταργηθεί ο νόμος της χρηματοδότησης των κομμάτων. Σωστά. Ζήτησα πολλά πράγματα. Αλλά πήρα τα 2. Γιατί δεν θα ψηφίσω ούτε τα 2. Θα πω ή όλα ή τίποτε. Ο Κουτσούμπας λοιπόν λέει το 3% δεν του αρέσει. Ούτε εμένα μου αρέσει. Με το 3% εγώ βολευέντης έμεινα 35 χρόνια έξω από τη Βουλή, έμεινα με το 3%. Αλλά θα είχα κάθε λόγο να λέω κι εγώ κόφτε το αυτό το 3%. Όταν όμως λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα βάλει η Τουρκία πόδι μέσα στη Βουλή και θα κάνει καμπάνια η Τουρκία με τουρκικό κόμμα, εγώ θα του πω δεν με νοιάζει, ας βάλει. Αυτά είναι παραλογισμοί. Και γι' αυτό πιστεύω ότι υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Αν δεν ψηφίσουν. Τι εννοείτε? Μεταξύ Κουκουέ και Φόφης και Νέας Δημοκρατίας. Αυτό περιγράψτε το λίγο περισσότερο για να καταλάβω. Υπόγειες διαδρομές, δηλαδή τα έχουν βρει. Υπό ποια έννοια τα έχουν βρει? Με στόχο. Τι εννοώ τα έχουν βρει? Δηλαδή η Φόφη είναι έτοιμη να σχηματίσει κυβέρνηση με το Μητσοτάκη μετά τις εκλογές. Έχει γίνει μια τέτοια συμφωνία όπως είχε κάνει ο Καμένος με τον Τσίπρα. Τώρα έχει το ΠΑΣΟ κάνει με τη Νέα Δημοκρατία μυστική συμφωνία. Είναι διαφοροποιημένη όμως τη Δημάρ σε αυτή την περίπτωση. Η Δημάρ ένα βουλευτή έχει. Η Δημάρ δεν έχει τώρα. Δεν λογίζεται η Δημάρ.
Ένα άτομο είναι και... Στο κομμάτι της δημιουργίας μιας νέας κεντροαριστεράς ή ακόμα θέλετε και στο κομμάτι της δημοκρατικής συμπαράταξης. Οι διαφορετικές φορές δεν δημιουργούν πρόβλημα στο ίδιο το κόμμα. Εντάξει, το πρόβλημα το δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ που είναι στα μεν χαρτιά του λέει απλή αναλογική. Στη δε πράξη λέει βλακίες. Λέει ότι ζητάει πέντε, γίνονται τα τρία, δεν ψηφίζει. Δηλαδή αυτά είναι ανοησίες. Τα επιχειρήματα τα οποία φέρνει κύριε Πρόεδρε η αντικειμενική αντιπολίτευση και συγκεκριμένα και η Νέα Δημοκρατία αλλά και σήμερα το πρωί που ακούσαμε τον κύριο Βενιζέλο λέει ότι σε ένα εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής κανένα κόμμα δεν θα μπορεί να κυβερνήσει και, και θα υπάρχει μια κυβερνησία. Ναι. Να, γιατί δεν αλλάξανε λοιπόν στο καταστατικό τους αυτό το άρθρο, αφού το ΠΑΣΟΚ το έχει, σας λέω, κύριο άρθρο. Ακόμη και σήμερα το έχει, την απλή αναλογική. Πώς στο συνέδριό τους λένε απλή αναλογική και μετά την προδίδουν. Με ποια νομιμοποίηση το κάνουν. Ποιον κοροϊδεύουν. Ο Βενιζέλος κακός τότε ήταν στο ΠΑΣΟΚ. Ήταν σε ένα κόμμα που είχε άλλη άποψη. Ο Βενιζέλος υποστηρίζει ότι πέρυσι τον Ιούνιο, βλέποντας ότι θα πήγαινε σε εκλογές η κυβέρνηση Τσίπρα, είχε ζητήσει τότε να υπάρξει αλλαγή του εκλογικού νόμου με απλή αναλογική. Ναι. Τότε την πίστευε δηλαδή. Πέρυσι την πίστευε, φέτος. Σε καμία περίπτωση εγώ θα κάνω τον αντίλογο. Ομολογία τούμπα είναι. Σε καμία περίπτωση θα κάνω εγώ τον υπερασπιστή του Βενιζέλου. Όχι, περίμενε. Αυτό είναι ένα λογικό ερώτημα. Δηλαδή, αν δούμε αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία προτείνει τώρα η κυβέρνηση, συν την ψήφο των ομογενών, συν το θέμα τη κατάτμηση των εκλογικών περιφερειών, των μεγάλων εκλογικών περιφερειών. Αυτέ είναι οι διαφορέ. Όλα αυτά είναι αειδίες, θα σα τα περιγράψω. Η μεν ψήφο ομογενών, γιατί έχατσα δύο ώρες εγώ με τον Τσίπρα. Η μεν ψήφο των ομογενών τεχνικά δεν γίνεται σε αυτέ τι εκλογέ. Στι επόμενε προτίθεται να το περιλάβει στο Σύνταγμα. Και στο Σύνταγμα ακόμη. Δηλαδή. Ναι. Σε αυτές δεν γίνεται γιατί πρέπει κάθε πρεσβεία και κάθε προξενείο να δημιουργήσει καταλόγους. Να δούμε τι θα κάνουμε κλπ. Κλπ. Δεν θα προλάβουμε αν γίνουν οι εκλογές σε 8 μήνες. Δεν γίνεται. Μετά του ζήτησα το ψηφοδέλτιο επικρατείας να κοπεί. Μου λέει και αυτό θέλει να το κόψει. Αλλά πρέπει αλλά να πει αναθεώρηση του συντάγματος το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Δεν γίνεται. Δεύτερον και αυτό. Το τρίτον για τη συγκατάτμιση των περιφερειών στο ΠΑΣΟΚ που το ζητούν μάλλον είναι ανόητη. Γιατί, δηλαδή, κύριε θα σας πω γιατί. Γιατί ένα κόμμα όταν παίρνει κάτω από 12% αν κάνουμε τις περιφέρειες μέχρι 10 έδρες πρέπει ένα κόμμα να πάρει πάνω από 10 για να πάρει έδρα. Ανάλογα το μέτρο, το εκλογικό μέτρο. Δηλαδή, πρέπει, στη Β' Αθηνών έχουμε το 3%. Δηλαδή, ναι, αυτός παίρνει το 3%. Γενικώ σας λέω, στην πρώτη κατανομή για να πάρει έδρα, πρέπει η δύναμή σου να είναι πάνω από 10. Αλλιώς τι πρέπει να κάνεις, να περιμένεις να πάει 7 η ώρα το πρωί, να δούμε σε ομάδες εκλογικών περιφερειών ανά 6, που λέει ο νόμος, να δούμε πού η κάθε ένωση κεντρών έχει πάρει καλό ποσοστό, πού τα άλλα κόμματα έχουν αφήσει αδιάθετο ποσοστό και θα πάρει εκεί την έδρα. Δηλαδή είναι σαν λαχείο, σαν κλήρωση. Δηλαδή δεν θα βγάλουμε να μην βγάλουμε στη Β' Αθηνών να την κάνουμε με 10 έδρες και να βγάλουμε στη Βιωτία. Δεν παραμένει όμως λάθος ότι, για παράδειγμα, επειδή είπατε για την Β' Αθηνών, μιλάμε για μια τεράστια εκλογική. Γιατί περιφέρεια. Είναι τεράστια. Εγώ έχω βάλει όλες τη ζωή μου 10-12 φορές, όσες έχω πολιτευτεί στη Β' Αθηνών. Ποτέ μου δεν ξόδεψα λεφτά, μόνο το παράβολό μου. Τίποτα δεν έκανα. Και με διαφορετικές κοινωνικές. Και με διαφορετικές. Ναι. Δηλαδή, ναι. Άλλος είναι ο κόσμος στο Περιστέρι. Λένε θα παταχθεί διαφθορά. Ποια διαφθορά, άμα είναι ο βουλευτής κλέφτης, θα είναι και στη μονοεδρική. Αν είναι κλέφτες, θα είναι και στη Διεδρική. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, γιατί οι κλέφτες μαζεύονται στη Β' Αθηνών. Δηλαδή, είναι και συκοφάντηση κάποιων ανθρώπων. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Υπάρχει όμως και ένας αντίλογος πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Και ο αντίλογος είναι ότι εσείς φυσικά επειδή είστε δημόσιοι. Και αν κατατιμηθούν οι περιφέρειες, μπορεί να μην βγει ούτε ο αρχηγός. Ναι. Ξέρετε γιατί. Γιατί σας είπα, η έδρα θα είναι σαν κλήρωση. Πρέπει, θα, ναι, πάρεις, ναι, ναι, ναι. Θα πάρει θα την έδρα το κάθε κόμμα. Στη δεύτερη κατανομή. Στη δεύτερη κατανομή. Και μπορεί να αρχίσουν να λένε στοιχείο περίσευε. Στοιχείο περίσευε η έδρα. Πάρτε κύριε Λεβέντη στοιχείο. Και να μην βγει ο αρχηγός ο Λεβέντη στη Β' Αθηνών. Ναι, αυτά ναι. Τα πράγματα δηλαδή πάνε
Και να το έκανε αυτό ένα μεγάλο κόμμα που έχει 20% να το έλεγε. Ο Κουτσούμπας αυτό είναι λογικός, δεν το θέλει. Επειδή συζητούσατε... Αλλά το Πασόκ θα πάρει 10%. Το Πασόκ ζήτημα να μπει και στη Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, επειδή μας είπατε ότι συζητήσατε για πολλή ώρα με τον Πρωθυπουργό, τι σας έλεγε για την πρόθεση του να φέρει τώρα τον εκλογικό νόμο? Και γιατί? Πιο κοντά. Ναι, γιατί? Για να μην είναι κοντά στις εκλογές, μου είπε. Να μην δηλαδή, είναι κοντά στις εκλογές. Αν χρειαστεί η χώρα να πάει σε εκλογές το Γενάρη. Δεν μπορεί να τον φέρει Δεκέμβρη. Θα πάμε στην εξάντληση τετραετίας, τουλάχιστον εγώ έτσι. Δεν κατάλαβα, συγγνώμη, αλλά είναι πρωθυπουργός, είναι σόφρον και ξέρει ότι καμιά φορά για ανωτέρους λόγους οι εκλογές επισπεύδονται. Ναι. Επομένως, αν αφήσει να γίνει αργότερα, θα... και το έκανε παραμονή, θα χρεωνόταν για δύο νόφελος. Αυτό το σενάριο, μόνο για το σενάριο της ύπαρξης πρόωρων εκλογών τώρα κοντά τον Σεπτέμβρη, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει για τις διπλές κάλπες. Υπάρχει ένα σενάριο το οποίο κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία προς το παρόν, το οποίο λέει ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάμε για εκλογές το Σεπτέμβριο, ώστε να μπορέσει να μην έχει Νέα Δημοκρατία πολύ μεγάλο προβάδισμα από το ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον όπως καταγράφεται αυτή την ώρα μέχρι τις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν θα ξέρουμε το τι θα γίνει στη συνέχεια. Να μην είναι εφικτή η δημιουργία κυβέρνησης και να πάμε σε δεύτερες κάλπες. Και να διατηρηθεί τον πόνους. Μισό λεπτό. Στις δεύτερες κάλπες. Επειδή να μείνει τον πόνους. Όχι, περιμένετε. Στις δεύτερες κάλπες, επειδή θα έχει ήδη ψηφιστεί ο εκλογικός νόμος, οι δεύτερες εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογική. Στις πρώτες δεν μπορούμε. Το σενάριο λέει ότι δεν θα βρεθούν 200. Αυτό είναι σαν να είστε βέβαιοι ότι δεν θα περάσει τον πόνους. Το σενάριο αυτό λέει ότι δεν θα βρεθούν 200 βουλευτές για να περάσει. Ναι, ο για να περάσει το μηδέν πόνους. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, περιμένω να δω τι θα κάνει το Πασόκ. Δηλαδή, αν πάει το Πασόκ στο ερώτημα για μηδέν πόνους και ψηφίσει εναντίον, έρχεται, προδίδει τα θεμέλια του. Η δικαιολογία ότι ήθελε και ένα-δυο άλλα και δεν γίνανε. Δηλαδή το κουκουέ ειδικά θα πάθουν μεγάλη καταστροφή στις εκλογές αν δει ο ψηφοφόρος ότι δόθηκε μετά 100 χρόνια. Ο Ανδρέας Παπανδρέου πρόδωσε την απλή αναλογική. Και έρχεται ένας Τσίπρας για διάφορους λόγους. Ακόμη και για να κλείσει το δρόμο του Μητσοτάκη. Να δεχθώ την κακοβουλία εγώ του Τσίπρα. Και σου το προσφέρει. Και θα πεις εσύ κουκουέ, όχι. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη πρόδοση εάν γίνει. Εγώ γιατί λέω ναι. Εγώ αποφασισμένο. Εγώ γιατί λέω ναι. Αποφασισμένο. Έχω με τον Τσίπρα καμία συμφωνία. Τον κύριο Κουτσούμπα, σας κατηγορούν για αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Καμφανία έχω. Σας κατηγορούν. Λένε ότι τα έχετε βρει λίγο εκεί με τον κύριο Τσίπρα, τα έχετε βρει λίγο με τον. Σας λέω τι ακούγεται. Εγώ οφείλω να το κάνω αυτό. Θα περάσει 20 Ιουλίου, θα έρθουν και άλλα νομοσχέδια και θα δείτε αν ψηφίσω τίποτε. Η Ένωση Κεντρών δεν πρόκειται να συνεργαστεί ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Τελεία και παύλα. Μετά τις εκλογές αλλάζει βέβαια το τοπίο, το όπως θα χρειάζεται η κυβέρνηση. Αν χρειάζονται οι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών θα το σκεφτώ. Γιατί δεν μπορώ να αφήσω ακυβέρνητη. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε και από τη Βουλή αλλά και από τις τοποθέσεις, δημόσιες τοποθέσεις που κάνετε και εσείς, όπως και σήμερα, ναι. στην εκπομπή εδώ, ότι δεν έχετε τον οξύ τόνο απέναντι στον κύριο Τσίπρα και στην κυβέρνηση και προσπαθείτε κατά κάποιο τρόπο. Επιτρέψτε μου, σφάλετε, γιατί το πρωί σήμερα, εχθές βγάλαμε ανακοίνωση για το δημοψήφισμα και είπαμε το δημοψήφισμα κακώς έγινε. Ναι, προηγουμένως είπατε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός ήταν σόφρον πρωθυπουργός. Σόφρον, σε αυτό. Μα κοιτάξτε. Λέει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται τον εκλογικό νόμο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου την είχε βάλει κύριο άθρο. Δεν διαφωνούμε πάνω σε αυτό, ξέρουμε την ιστορία. Και την είχε προδώσει και όχι μόνο. Ναι. Δεν είναι σοφροσύνη ένας από τους δύο μεγάλους πόλους όταν έρχεται και σου λέει εγκαταλείπουμε τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και πάμε στις συνεργασίες. Αυτό δεν είναι σοφροσύνη. Εσείς όμως επιμένατε ένα διάστημα για να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής οικουμενικής ενότητας. Το είπα και του Τσίπρα και μου λέει με το Μητσοτάκη δεν μπορώ. Όπως και ο Μητσοτάκης. Σε αυτό λοιπόν επιμένετε ακόμη. Αν αύριο σας για τον τόπο χρειάζονται. Αν αύριο ο κύριος Τσίπρας δεν χρειάζεται για μένα. Όχι, αν αύριο ο κύριος Τσίπρας σας ζητήσει για να συμμετέχετε μέσα στην κυβέρνηση, γιατί ενδεχομένως από τους 53 που έχει. 153 τον προδώσαν. Υπάρξουν οι 5 οι οποίοι θα φύγουν. Δεν θα το κάνω. Σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται. Γιατί σας ρώτησε. Δεν θα το κάνω. Μισό λεπτό. Σας ρώτησε. Αν το κάνω. Γι' αυτό το ρωτάω. Αν το κάνω, πρέπει να κάνει και αυτό όλα τα άλλα. Δηλαδή τις τρεις συντάξεις που υπάρχουν. 330.000 να τις κάνει μία. Mm-hmm. Να κόψει των βουλευτών
τους 300 να τους κάνει 200. Το μισθό από 7.000. Για να γίνουν 200 είναι συνταγματική. Κύριε Πρόεδρε, απλή ψηφοφορία. Επειδή του είπα ότι δεν θα το κάνετε, σας ρώτησε αν θα το κάνατε. Όχι, ποτέ δεν τέθηκε θέμα. Α. Ποτέ δεν τέθηκε θέμα. Απλά του είπα, επιμένω επί της οικουμενικής. Μου λέει, με τούτο το Μητσοτάκη δεν μπορούμε, κύριε Λεβέντη μου. Δεν ταιριάζουν τα χνότα μας. Υπάρχει μια μεγάλη απόκληση. Αγεφύρωτο, μου λέει, το χάσμα. Αυτή τη φράση χρησιμοποίησε. Αγεφύρωτο το χάσμα. Και του εγώ του εξήγησα ότι μια οικουμενική κυβέρνηση δεν την κάνουμε γιατί είμαστε φίλοι. Αυτή που την κάνει. Αλλά για τη χώρα την κάνουμε. Μάλιστα. Άρα και με τον εχθρό σου πρέπει να την κάνει. Αν αυτό το επιβάλλει το σφαίρο τη χώρα. Σύμφωνα με την πολιτική την οποία εφαρμόζει ο κύριος Τσίπρας το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ μακριά από τις δικές σας θέσεις που είχατε τοποθετηθεί όλο αυτό το διάστημα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, στο εργασιακά, βλέπουμε ότι έχουν γίνει πραγματικά και στις συντάξεις, έχουν έρθει πολύ κοντά στις δικές σας θέσεις όσον αφορά τις συντάξεις. Καθόλου κοντά. Εγώ προτείνω οι συντάξεις των 80.000 περιπτώσεις να κοπούν. Καλά, αυτό νομίζω ότι... Έχει κόψει καμία? Νομίζω ότι έτσι λέει ο Κατρούγκαλος, ότι έχει κόψει. Τίποτα δεν έχει. Λοιπόν, εκτός από το εγκάσιο που θα μιλόμιστος. Θα πάμε στο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Πάρα πολύ σύντομα θα επιστρέψουμε εδώ με τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Αναφερθήκαμε και στο δημοψήφισμα. Έτσι θα κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή στο τι έχουμε ζήσει από εκείνη την ημέρα, κύριε Πρόεδρε, μέχρι σήμερα εδώ που βρισκόμαστε. Διαφημίσεις, σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Επανήλθαμε, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Τώρα συζητάμε κάτι κατά τη διάρκεια του διαλύματος που νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε σε αυτό και, και με ανοιχτές πλέον τις κάμερες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έρθει ή θα ψηφιστεί μάλλον από τους βουλευτές στο κομμάτι που έχει να κάνει με τον εκλογικό νόμο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση μεταξύ των συνταγματολόγων αν όλα τα κομμάτια χρειάζονται 200 βουλευτές. Για παράδειγμα, το θέμα της ηλικίας, δηλαδή η ψήφος στα 17, αυτό το οποίο λένε οι συνταγματολόγοι είναι ότι μπορεί να περάσει και με 151 ψήφους, γιατί δεν αφορά την αλλαγή του εκλογικού συστήματος, αφορά απλά το δικαίωμα που έχουν περισσότεροι άνθρωποι να ψηφίζουν. Αυτό το οποίο συζητάμε εδώ και με τον κύριο Πρόεδρο και με τον κύριο, Σπύρο. Δηλαδή, αν έρθει με τροπολογίες, αν έρθει κομμάτι-κομμάτι δηλαδή αυτές οι αλλαγές. Στον εκλογικό νόμο. Εκεί είναι το ερώτημα το ότι θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Λέμε σχέδιο νόμου. Δεν είναι σχέδιο νόμου, κύριε Πρόεδρε. Το ουσιώδες είναι μόνο το πόνους. Το μηδέν πόνους είναι το ουσιώδες. Δηλαδή, την κατάργηση, αν έρθει μια τροπολογία που λέει καταργείται τον πόνους, και εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα την ψηφίσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, για παράδειγμα. Μήπως φτάσουν από κακία να γιατί... μην ψηφίσουν καθόλου τον νόμο. Ακούστε, άμα έχει ένας κακία, μπορεί να κάνει το εξής. Στον νόμο που θα μπει αυτή η τροπολογία, να μην ψηφίσουν καθόλου τον νόμο. Ας είναι ο πιο καλός. Να λέει ζήτω η Ελλάδα ο νόμος. Αυτοί από κακία να πούνε όχι. Και στο... Δηλαδή ο νόμος μπορεί να είναι ένας άσχετος νόμος. Ένας ωραιότατος νόμος. Ναι, ναι, που να μην έχει να κάνει με την... Μη θέλοντας να βάλει το μηδέν πόνους, να ψηφίσει όχι. Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε. Έχει αυτή τη βλέπετε εκλογή. Μισό λεπτό όμως τώρα. Ένας που θέλει να ψηφίσει όχι. Ο νόμος όμως, επειδή θα είναι άσχετος, θα μπορεί να περάσει κανονικότατα με 151, έτσι δεν είναι? Για τα 17. Για τα 17. Όχι μόνο για τα 17, αν μπουν σε τροπολογίες σε έναν άσχετο νόμο. Αυτά που θα θέλουν 200 ψήφους για να ισχύσουν από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση είναι θα είναι αυτά... τα κομμάτια που συζητάμε, αυτά ναι. που αφορούν τον εκλογικό νόμο. Ναι, ναι. Ουσιαστικά ένα είναι. Η κατάργηση του πόνους. Η κατάργηση του πόνους. Δεν έχει άλλο κομμάτι. Το άλλο κομμάτι μπαίνει στον εκλογικό νόμο που λέει ορίζει νόμος την ηλικία. Και μέχρι τώρα η ηλικία είναι 18. Και απλά θα πάει 17. Αυτό είναι εύκολο από τη στιγμή. Καλά, δεν πάνε να ψηφίσουν 18. Δεν θέλει 200. Θέλετε τέλος πάντων. Δεν θέλει 200. Όχι, αυτό δεν θέλει 200. Δεν πάνε 18. Λοιπόν, νομίζω ότι θρίλερ θα έχουμε. Θρίλερ θα έχουμε. Κουκουέ και η Φόφη. Όταν έρθει η ώρα να. Η κυρία Γεννηματά φάνηκε ότι βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή... Όχι, μα εγώ ρωτώ κάτι άλλο. Άλλαξε. Πέστε ότι στην Ένωση Κεντρών είχα τρεις. Κυρία Ζαραγή, πέστε ότι στην Ένωση Κεντρών είχα τρεις που είναι φιλοδεξιοί. Ναι, ναι. Το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών λέει όμως είμαστε υπέρ της απλής. Είναι υποχρεωμένοι όλοι να ψηφίζουν γιατί είναι. Είναι θεμελιακό αυτό. Δεν είναι ένας αστερίσκος. Κύριε Πρόεδρε, βλέπετε εκλογές? Εγώ σας απάντησα και στο διάλειμμα, τώρα να το πούμε και ενώπιον της κοινωνίας, το είπα και του Τσίπρα, ότι εφόσον περάσει το μπόνους, μηδέν,
το μηδέν πόνους. Επειδή η κυβέρνηση έχει βγει με πόνους, πρέπει να παρατηθεί. Είναι ηθικό θέμα, όχι αμέσως, αλλά μέχρι το Γενάρη του 2017 να διεξάγει τις διαπραγματεύσεις, να μην δυσκολέψουμε τις διαπραγματεύσεις και μετά να ορίσουμε από τώρα χρόνο εκλογών, ώστε να υπάρξει μεταξύ Βουλής και κοινωνίας αρμονία. Και τώρα είναι δυσαρμονία, γιατί ο Τσίπρας έχει αυτός ομολογουμένως κλέψει 40 έδρες. Και τι σας είπε ο πρωθυπουργός αυτή την πρόταση? Και εσύ 105 του λέω θα είχες και έχεις πάρει 145. Το είδε. Ναι, ναι. Και τι σας είπε σε αυτή την πρόταση? Πώς του φάνηκε αυτή η πρόταση? Το κεφάλι καταφατικός. Ήταν καταφατικός. Τι μπορεί να πει στα λογικά πράγματα? Ναι, όχι, όχι. Όταν πούμε το νερό είναι υγρό, μπορεί να απαντήσει όχι, είναι αέριο. Εντάξει, είναι ηθική τάξη το θέμα. Συγγνώμη. Όχι, όχι. Είναι δηλαδή, ηθικής, όταν του είπα ότι έχετε, κύριε Τσίπρα, αρπάξει από άλλα κόμματα, η Ένωση Κεντρών θα έχει 12 έδρες και έχω 9. Ναι. Το Πασόκ αντιστοίχως θα είχε άλλες 4-5. Όταν του είπα ότι στο Σεπτέμβριο μας κλέψατε 45 έδρες. Ναι, ναι. Είναι ηθική τάξη. Αρκεί δεν λοιπόν, να σας πω πάμε... στην Καλαμάτα. Ακούστε για να καταλάβετε κάτι. Στην Καλαμάτα. Η Καλαμάτα, ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ ήρθε δεύτερο. Σωστά. Έχει 5 έδρες η Καλαμάτα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε δεύτερο. Ξέρετε πόσες έδρες πήρε? 4. 4 πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ναι. Πήγα κάτω και μου συστήθηκε μια κοπέλα ως τέταρτη, ναι, ναι, στην Καλαμάτα. Λέω, πήρατε 4 στην Καλαμάτα. Λέει τον πόνους, κύριε Πρόεδρε. Τον πόνους, τον πόνους. Και στον Εύρο, κύριε Πρόεδρε. Σαν δυστυχισμένα. 4 έδρες, 3 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Υπάρχει πάμε στο... να αλλάξει όλο το σχέδιο νόμου αυτή τη στιγμή το οποίο έχει φέρει και να έρθει να δούμε κάτι άλλο. Δεν γιατί από ό,τι βλέπω από δηλώσεις και κυβερνητικών υπουργών. Τι άλλο έχουν πει, αν το άλλο θα το συζητήσουμε καλύτερα. Τον κύριο Κουρουμπλή, ο οποίος είναι και ο καθήλυνα αρμόδιος για τον εκλογικό νόμο. Ο Κουρουμπλής. Ο υπουργός εσωτερικών. Ο Κουρουμπλής φλιαρούσε. Έλεγε λοιπόν. Φλιαρούσε ότι... με αυτά που έλεγε, ότι χωρίς μπόνους δεν φτιάνουμε κυβερνήσεις. Αυτό έλεγε. Και τα βγάζουν τώρα οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, όλοι τα στελέχη, ότι να ακόμη και ο Κουρουμπλής. Γι' αυτό οι υπουργοί να μιλούν λίγο. Ο Κουρουμπλής είναι καλός. Yes. Είχε στο νου του ένα σχέδιο. Όπως εμένα μου είπε όταν μου είπε για κατάτμιση περιφερειών, του λέω και πού θα βγάζει ένα κεντρών ή το Πασόκ τις έδρες. Μου λέει πάρε χαρτί και μολύβι. Του λέω μην πάρω χαρτί και μολύβι, γιατί αν πάρω τελείωσε. Κύριε Πρόεδρε, σύστημα. Ναι. Υπάρχουν, επειδή είπατε ότι ο κύριος Κουρουμπλής είναι καλός, αλλά φλιαρή, υπάρχουν. Ο κάθε Κουρουμπλής. Ο κάθε, ναι. Υπάρχουν άλλοι υπουργοί που θεωρείτε ότι. Έτσι λίγο το έχουν χαλάσει αυτό το για το οποίο επελέγησε. Και ο τέτοιος, δηλαδή, κάνουν κακό στην κυβέρνηση. Ο Φίλης, αυτά που κάνει με τα θρησκευτικά, αυτό που είπε για τους πόντιους. Εγώ τότε τα συζήτησα με τον Τσίπρα. Και αυτά συζήτησα. Και του είπα δεν πιστεύω να πειράξεις τη θρησκεία. Του λέω η θρησκεία γιατί ξέρεις, του λέω εγώ είμαι ευσεβής. Χριστιανός Ορθόδοξος, αν πειράξεις τη θρησκεία, εμένα τελείως ξέχασέ με αιωνίως. Μου λέει, δεν έχω καμία πρόθεση. Προφανώς μου λέει κάποιοι υπουργοί, λένε κουβέντες παραπάνω και σας βάζουν σε υποψία. Όχι, λέει κύριε Λεβέντη, και εγώ μου λέει πιστεύω στην επίσημη θρησκεία την Ορθόδοξη. Είναι δήλωση Τσίπρα αυτή προς εμέ. Και με καθησύχασε και την μεταφέρω αυτή την δήλωση σε όλους τους ιεράρχες ως διαβεβαίωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε έτσι όπως είναι τώρα, είτε τις εκλογές με άλλη κυβέρνηση, θα σεβαστεί την επίσημη Εκκλησία της Ελλάδος. Έχει γιατί είναι... οι ιεράρχες ανησυχούν. Μπορεί να είναι διαβεβαίως και για το μέλλον, ξέρετε, ναι, κύριε Πρόεδρε, για την ενδεχόμενες συνεργασίες τις οποίες... Οριμάζει. Γι' αυτό βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, είπα είναι όριμος. Βλέπω ένα πρωθυπουργό όριμο. Ναι. Μπορεί αυτή τη δήλωση να μην μου την έκανε πριν ένα χρόνο. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μία ερώτηση γρήγορη όσο αφορά τη διαδικασία για τις αδειοδοτήσεις των καναλιών. Ποια είναι η δική σας θέση και ποια εκεί είναι η άποψη? Θέλω να κάνω μία συνάντηση με τον κύριο Παπά, γιατί τον είδα λίγο. Και του εξήγησα ότι εγώ είχα αντίθετη άποψη. Είχα την εξής άποψη. Να βάλουμε μία διαδικασία νέων κανόνων και να καλέσουμε τις τηλεοράσεις να συμμορφωθούν. Και να τους δώσουμε ένα εξάμηνο να συμμορφωθούν. Σε κεφάλαιο, σε πρόγραμμα, σε ασφαλιστική ενημερότητα, τραπεζική ενημερότητα, σε όλα τα. Να τους δώσουμε ένα χρόνο, ένα εξάμηνο συμμόρφωσης με πολύ σκληρούς κανόνες που θα είναι άτεκτοι οι κανόνες αυτοί. Αυτή ήταν η άποψή μου. Εκείνος είχε την άποψη ότι μία διαπλοκή δεν μπορεί να συμμορφωθεί. Αυτό μου είπε. Του λέω να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά του λέω όταν στην Ευρώπη ακούσουν
ότι κλείνουμε κανάλια. Πώς θα. Ενώ αν ακούσουν συμμορφώνουμε τα κανάλια, κανείς δεν θα έχει αντίρρηση. Γιατί εγώ μίλησα με ευρωβουλευτές Γερμανούς και όταν τους είπα να συμμορφωθούν τα κανάλια, λέει ωραίο. Αν, για την περίπτωση να κλείσουν τα κανάλια, μου λέει είστε η μόνη χώρα που κλείνει τα κανάλια. Και στην ΕΡΤ. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι σόφρον ο κύριος Παπάς, χωρίς να του ακυρώσουμε τη διαδικασία. Γιατί είδα ότι στις 11 άδειες, οι 4-5 είναι χωρίς νόημα, με μεγάλες ελλείψεις. Άρα κατ' ουσίαν 7 νομίζω είναι οι άδειες. Έχουν ελλείψεις. Έχουν μεγάλες ελλείψεις. 2 ήξερα εγώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω, και 2 νομίζω, είναι γνωστές. Δηλαδή... Νομίζω 7 είναι οι άδειες που μένουν. Μάλιστα. Άρα θα κάνει την παραχώρηση ο ίδιος ο Τσίπρας θα την κάνει εδώ να μην κλείσει Μάλιστα. κανάλια. Λοιπόν, αυτό θα κλείσουμε κυρίες και κύριοι. Αυτό θα είναι το αίτημά μου και επειδή είναι λογική, δεν πιστεύω να είναι παράλογη, θεωρώ ότι θα το ικανοποιήσω. Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Βασιλεύτη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών που ήταν απόψε.